Μηνιαία μας συνάντηση συμπίπτει με μια πολύ σημαντική στιγμή για την εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας. Υπογράψαμε θες με τον Πρόεδρο Μακρόν μια πολύ ισχυρή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας. Κρατώ τρία σημαντικά στοιχεία από τις χθεσινές ανακοινώσεις. Πρώτον, το γεγονός πια ότι έχουμε μια συμφωνία με μια πολύ ισχυρή ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, η οποία πηγαίνει πέρα και πάνω από τις δεσμεύσεις συλλογικής υποστήριξης που υπάρχουν και στο ΝΑΤΟ, αλλά και στις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αποκτούν οι ενόπλες δυνάμεις υπερσύγχρονες γαλλικές φρεγάτες και στην επιλογή μας βάρινε πάρα πολύ η εισήγηση του ναυτικού. Αποκτήσαμε, πιστεύω, τα καλύτερα πλοία στην καλύτερη δυνατή τιμή. Ουσιαστικά, κάνοντας μια επιλογή που θα εξυγχρονίσει τον στόλο μας για πολλές δεκαετίες και θα μας δώσει πολύ σημαντικές επιχειρησιακές δυνατότητες στο θέατρο της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά όχι μόνο. Και η τρίτη διάσταση αυτής της συμφωνίας είναι ότι κατά την αποτελεί το πρόπλασμα για μια πιο συστηματική συνεργασία ευρωπαϊκών κρατών, ώστε να κάνουμε πράξη το ζητούμενο της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας σε μια εποχή όπου η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να ευθυγραμμίσει την γεωπολιτική της ισχύ με την οικονομική της δύναμη. Η Γαλλία είναι η πιο ισχυρή στρατηγική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μόνη η οποία διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, και με τον πρόεδρο Μακρόν μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για μια Ευρώπη ισχυρή αλλά και αυτόνομη, η οποία θα μπορεί να υπερασπιστεί, εάν αυτό απαιτείται και μόνη της, τα δικά της γεωπολιτικά συμφέροντα. Τέλος, θέλω να σας ενημερώσω ότι η συμφωνία αυτή δεν μπορεί κατά οποιοδήποτε τρόπο να ερμηνευτεί ως υπονόμευση της θέσης της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Το αντίθετο, μάλιστα. Πιστεύω ότι όσο οι ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν τους αμυντικούς τους προεκλογισμούς, όσο η Ευρώπη αποκτά ενισχυμένη δυνατότητα καλύτερης συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, τόσο ενισχύεται το ΝΑΤΟ και ο διατλαντικός δεσμός. Και βέβαια, ένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε πάντα ως προς την αμυντική μας πολιτική στην Ευρώπη είναι τα ζητήματα της διαλειτουργικότητας. Όσο περισσότερες χώρες λοιπόν αγοράζουν κοινούς τύπους όπλων, τόσο το ζήτημα αυτό επιλύεται. Να σας φέρω συνδυτικά ότι οι φρεγάτες τις οποίες ακτούμε είναι πρακτικά οι ίδιες φρεγάτες με αυτές που θα αγοράσει το γαλλικό ναυτικό. Τα Ραφάλ τα οποία έχουμε αποκτήσει είναι πρακτικά τα ίδια Ραφάλ με αυτά τα οποία χρησιμοποιεί η Γαλλία, προσθέτει και η Κροατία στη δικιά της αεροπορία, άρα γίνονται τα πρώτα δειλά, πλην όμως πολύ ουσιαστικά βήματα για την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Πρόθεσή μου είναι να φέρω την συμφωνία προσκύρωσης στο Εθνικό Κοινοβούλιο και την επόμενη εβδομάδα, εάν αυτό είναι εφικτό, και προσβλέπω σε μια διακομματική στήριξη μιας συμφωνίας η οποία πιστεύω ότι αποτελεί σημαντική εθνική παρακαταθήκη για τη χώρα, ξεπερνά τα στεγανά της κομματικής αντιπαράθεσης και δίνει την δυνατότητα στη χώρα να παίξει, όπως σας είπα, πρωταγωνιστικό ρόλο πια, όχι μόνο στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά συνολικά στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Κύριε Πρόεδρε, πράγματι η συμφωνία αυτή, όπως την πληροφορηθήκαμε όλοι, είναι πολύ σημαντική για την άμυνα της χώρας και για τον ρόλο που επιθυμεί να παίξει και ήδη διαδραματίζει ως πυλώνα σταθερότητας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά ευρύτερα, όπως λέτε, γιατί είναι καλό να υπάρχει η αμυντική θωράκιση ως μήνυμα και ειδικά η θέση της χώρας μας το επιβάλλει αυτό, θα έλεγα. Όμως, τη βρίσκω ιδιαίτερα σημαντική και από τη σκοπιά που αναφέρατε στην αρχή,
για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης. Το μήνυμα αυτό ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχυθεί, να εκδώσει μια πιο σημαντική φωνή. Το συζητήσαμε και οι πρόεδροι στη συνάντηση των Αραγιόλου στη Ρώμη προκαιρού. Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί και σιγά σιγά να βρει αυτό το βηματισμό η Ευρώπη. Δεν σημαίνει ότι αμφισβητεί άλλα σχήματα, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν αμφισβητεί κανείς το ρόλο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και τη συμμετοχή μας αυτή. Αλλά χρειάζεται να γίνονται παράλληλα και άλλες κινήσεις και είναι πολύ σημαντικές. Με αυτό το πλαίσιο ελπίζω και εγώ ότι θα πάνε τα πράγματα πολύ καλά.